Σχεδόν έτοιμο είναι το κέντημα των 15 μέτρων, στο οποίο αποτυπώθηκε ολόκληρη η ιστορία της Αλεξανδρούπολης από τουλάχιστον 30 γυναίκες που συνεργάστηκαν, επιστρατεύοντας όλη τη δεξιότητα, την τέχνη και το μεράκι τους και λαμβάνοντας μέρος σε μια πρωτότυπη πρωτοβουλία από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Ήταν μια πρωτοβουλία και βέβαια δεν θα γινόταν, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα, εάν δεν συμμετείχαν οι γυναίκες όλες τις πόλεις. Άλλωστε, η ιστορία της πόλης γράφτηκε για μας, από μας, από τους ανθρώπους πριν από μας, και θεώρησα ότι έπρεπε να αφήσουμε κι εμείς τα ίχνη μας επάνω σε αυτή την πόλη μέσα από την ακέντημα, αυτό που ξέρουμε εμείς οι γυναίκες πολύ καλά να κάνουμε. Δεν ήταν πολύ μεγάλος ο χρόνος, όμως παρόλα αυτά φάνηκε ότι οι γυναίκες, οι νοικοκυρές, ορίζουν το χώρο τους και έτσι μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν. Και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση 14 Μαΐου να το αναρτήσουμε στη Δημαρχία. Θέλουμε μία μέρα, δύο ακόμη και τελειώνουμε, το ολοκληρώνουμε, οπότε θα ετοιμάσουμε την ημέρα εκείνη, το πώς θα το αναρτήσουμε και τα λοιπά για να δωρηθεί στο Δήμο. Το κομμάτι το δικό μου είναι το 1974 με δικτακτορία. Την ιστορία της Κύπρου, το χρώμα είναι το αγαπημένο μου. Το κέντησα με όλη μου την χαρά και την αγάπη. Το ευχαριστήθηκα, σαν να κεντούσα στα παιδικά μου χρόνια. Είναι για την πόλη μας και λέει πώς ήρθαμε στην πόλη και πώς εγκατασταθήκαμε. Και το κεντάω με χαρά. Μ' αρέσει, το κάνω με αγάπη. Δεν κεντάω πολλά χρόνια. Τώρα το πήρα γιατί ήθελα να κεντήσω. Πριν δύο μήνες μας ειδοποίησε η κυρία Γιαννακίδου Αγγέλα. Κρατούσε ένα ιστορικό ντοκουμέντο στα χέρια της. Θέλησε και μας ενημέρωσε ότι ήθελε να το τυπώσει στο πανί, να κεντηθεί. Και εμείς ανταποκριθήκαμε όλες οι γυναίκες του συλλόγου. Πήραμε τα κομμάτια και τα κεντήσαμε. Το κομμάτι που κρατάω στα χέρια μου είναι η απελευθέρωση το 1944, φεύγοντας οι Βούλγαροι από την πόλη μας. Έχει ολοκληρωθεί. Τώρα πλέον είναι η δουλειά της κυρίας Αγγέλας Γιαννακίδου. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Αγγέλα. Μεγάλο είναι. Είναι ένα έργο πάρα πολύ καλό, ένα έργο τέχνης είναι και είναι πάρα πολύ καλό για την Αλεξανδρούπολη. Ας περάσουν όλοι να το διαβάσουν, να μάθουν την ιστορία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη και μοναδική προσέγγιση της ιστορίας της πόλης, αφού στο ασυνήθιστον διαστάσεων κέντημα περιλαμβάνεται χρονολόγιο των σημαντικότερων ημερομηνιών και γεγονότων που διαμόρφωσαν την ιστορία της πρωτεύουσας του νομού Εύρου. Στόχος του μουσείου, η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του τόπου και η ενεργή εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη θύμησή της. Οι διαστάσεις του πανό είναι 15 επί 4,5. Είναι σχεδόν όση όλη η πρόσωψη της Δημαρχίας. Θα αναρτηθεί εκεί, όπως βλέπουμε τη μετόπιση της Δημαρχίας, στην αριστερή πλευρά από την είσοδο. Ξεκινάει η ιστορία της πόλης από την δεκαετία του 1870 και είναι τα σημαντικότερα γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα, έτσι γιατί σε κάθε φάση υπάρχουν μικρολεπτομέρειες, μικροϊστορίες κτλ. Είναι νέα η πόλη, αλλά με πολύ μεγάλη ιστορία και αυτό φάνηκε, όσο και να μικρύναμε τα γράμματα, δεν μπορούσε να γίνει ένα πανό μικρότερο από αυτό που κάναμε, ήταν τεράστιο και νομίζω είναι ένα εγχείρημα και μια πρωτοβουλία για το οποίο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια οι γυναίκες της πόλης μας. Και τιμούμε τα ελευθερία του 17 έτσι με αυτόν τον τρόπο την πόλη. Εδώ και πολλές μέρες κεντάμε την ιστορία και την ψυχή αυτής της πόλης που την αγαπάμε τόσο πολύ μετά από μια υπέροχη ιδέα της κυρίας Γιαννακίδου για την οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμενες όλοι. Και ύπταται πάνω από όλη την Ελλάδα, από σε συμπατριώτες μας που μένουν μακριά, μια συγκίνηση, μια νοσταλγία βλέποντας αυτό το εγχείρημά μας. Βελώνα, γυρνάμε πίσω. Εκτός των άλλων υπάρχει και μία μέθεξη. Μαζευόμαστε όλοι παρέες και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μας ένωσε ξανά σε μια πόλη και σε εποχές που έχουμε αποξενωθεί και περνάμε αφάνταστα. Γελάμε, τιμόμαστε ιστορίες παλιές από τα παιδικά μας χρόνια, από την όμορφη πόλη, την Αλεξανδρούπολη και πρέπει αυτά όλα να τα κρατήσουμε στη μνήμη μας και να τα δώσουμε και στα παιδιά μας. Δεν μας φάνηκε δύσκολο, γιατί με την ιδέα αυτή της κυρίας Γιαννακίδου ενθουσιαστήκαμε όλες και όλες οι κυρίες που προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε αυτήν την ιδέα της κυρίας Γιαννακίδου και να μείνει κάτι στην πόλη,
ότι προσφέραμε και εμείς κάτι από την ιστορία. Η ιδέα ήταν πρωτότυπη, μας ενθουσίασε και με πολύ μεράκι αναλάβαμε αυτή τη συλλογική δουλειά, η οποία είχε πάρα πολύ κόπο, αλλά με πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και την υλοποιήσαμε. Εγώ είμαι περήφανη που η 80χρονη μητέρα μου συμμετείχε σε αυτό το έργο. Κεντήσαμε την ιστορία της πόλης μας και έτσι προβληματιστήκαμε όλοι, μάθαμε, χαρήκαμε, μεταδώσαμε.